Κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα. Συνεχίζουμε απόψε τις διαλέξεις της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών διαδικτυακά. Ελπίζουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η επαναφορά τους στην διαφυσικής παρουσίας συμμετοχή όλων μας. Απόψε έχουμε ως ομιλητή τον διακεκριμένο αντεπιστέλλο μέλο της Ακαδημίας Αθηνών στην τάξη των θετικών επιστημών και ειδικό στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Γιανόπουλο. Ο κύριος Γιανόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός συγκοινωνιολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, του Imperial College, και ομότιμος καθηγητής του, Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης μέλος του Energy Steering Panel του Επιστημονικού Συμβουλίου των Ακαδημιών των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του European Academy's Science Advisory Council, καθώς και μέλος της Επιτροπής για την Καινοτομία στον τομέα των μεταφορών του American Transportation Research Board. Ο κ. Γιαννόπουλος υπήρξε σύμβουλος ή επισκέπτης καθηγητής μεγάλων πανεπιστημίων της Κίνας για αρκετά χρόνια, καθώς και ιδρυτής και επί 16 χρόνια διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ελλάδος. Ο τίτλος της ομιλίας του καθηγητή κυρίου Γεωργίου Γιανόπουλου είναι ηλεκτρικές και αυτόνομες μεταφορές στην Ελλάδα. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, αναμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία σας. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά από όλα τα μέρη του κόσμου, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου εδώ στην ειδική αυτή συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, που έχει μείνει γνωστή ως η συνεδρία της Τρίτης, διότι ε, παραδοσιακά γίνονταν οι διαλέξεις αυτές με στόχο την ενημέρωση του κοινού γενικότερα για επιστημονικά θέματα και την συμβολή της Ακαδημίας στην διαδικασία αυτή. Και θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω τη χαρά μου, διότι η παρούσα διοίκηση της Ακαδημίας επανέφερε αυτές τις διαλέξεις, οι οποίες είχαν διακοπεί για λίγο λόγω των γνωστών συνθηκών που περνάμε. Η σημερινή ομιλία μου είναι η όγδοη κατά σειρά ετήσια ομιλία μου σε θέματα μεταφορών και συγκοινωνιών που κάνω στα πλαίσια των διαλέξεων αυτών για την ενημέρωση του κοινού και των συναδέλφων βέβαια στα θέματα των μεταφορών και συγκοινωνιών και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ για ένα λεπτό στα θέματα των προηγούμενων ομιλιών μου κυρίως για να τονίσω για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν για πρώτη φορά σήμερα ότι ε, ε, αυτά τα οποία λέμε εδώ στη διάλεξη κατατίθενται μετά πολύ αναλυτικότερα στα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών και υπάρχουν με βιβλιογραφικές αναφορές και γενικότερες λεπτομέρειες που θέλει ο, πιθανόν ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει και να βρει σε κάποιο έφτατο χρόνο. Η πρώτη διάλεξη της σειράς αυτής ήταν σε θέματα του περιεχομένου της επιστήμης των μεταφορών και συγκοινωνιών μιας νέας, επιστημ... ενός νέου επιστημονικού κλάδου. Η δεύτερη διάλεξη αφορούσε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών. Η τρίτη αναφέρθηκε ειδικότερα στις μαθηματικές θεωρίες και μοντέλα καθώς και τους νόμους της φυσικής που χρησιμοποιούμε πολλές φορές για να εξηγήσουμε φαινόμενα μετακινήσεων και μεταφορών. Πολύ σημαντικό αυτό η τέταρτη στο μεγάλο θέμα της αποανθρακοποίησης του τομέα των μεταφορών και την απαλλαγή από τα καύσιμα άνθρακα, η πέμπτη στη δημιουργία καινοτομία. η έκτη αφορούσε τα λεγόμενα ευφυΐ συστήματα μεταφορών και η πρωτη τελευταία ήταν στα θέματα των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. <coughs> Το σημερινό θέμα αφορά δύο νέες σχετικά τεχνολογίες που μπαίνουν πλέον στη ζωή μας και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σιγά-σιγά στα συστήματα μεταφορών σε όλες τις πολλές χώρες, ε, συγκεκριμένα για το θέμα της αυτονομίας, δηλαδή της ε, αυτόνομης κίνησης των οχημάτων χωρίς οδηγό και της ηλεκτροκίνησης, ε, ε, οι οποίες δύο, και τι λέω και δικαιολογώ έτσι το γιατί μπήκαν μαζί σαν θέμα τη ομιλία. Είναι, αποτελούν δύο από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού συστήματος της βιώσιμης κινητικότητας όπως λέμε εμείς οι συγκοινωνιολόγοι το οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο α, οι ε, μεταφορές του μέλλοντος που θα προβλέπουν κινητικότητα στο επίπεδο που θέλουμε για όλους αλλά με ε, περιβαλλοντική ευαισθησία, με μηδενικές εκπομπές άνθρακα στον ορίζοντα του 2050 και γενικά πολύ πιο, αν θέλετε, παραγωγικά από ότι το σημερινό σύστημα. Όλες μαζί είναι γνωστές με το αγγλικό ακρονίμιο case mobility για connected, δηλαδή συνδεδεμένοι, autonomous, δηλαδή αυτόνομοι, shared, δηλαδή κοινόχρηστη και electric, δηλαδή ηλεκτρική κινητικότητα. Θα αναφερθώ πρώτα στην ηλεκτροκίνηση και στην ηλεκτρική κινητικότητα, όπως είπα προηγουμένως, που, ε, ε, όπως βλέπετε και εδώ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι Καινούριο. Το πρώτο ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία, το οποίο ονομάστηκε και γι' αυτό ElectroBat, ηλεκτρικό, ηλεκτρικό και μπαταρία, κυκλοφόρησε στην Αμερική το 1894, 8 μόλις χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Οχήματο με μηχανή εσωτερική καύση από τον Καρλ Μπέντ, όπω ξέρετε, όπω είναι γνωστό. Σήμερα, βέβαια, μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα εξελιγμένη μορφή, ξαναέρχονται πλέον στη ζωή μα. Και μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, ηλεκτρικά οχήματα με κυψέλε καυσίμου, που το καύσιμο είναι συνήθω και κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον θα είναι το υδρογόνο, ε, δηλαδή οχήματα τα οποία παράγουν τον ηλεκτρισμό με τι κυψέλε καυσίμου και μετά έχουν ηλεκτροκινητήρα. Οχήματα με απευθεία τροφοδοσία του ηλεκτρισμού, όπω είναι τα τρόλεϊ που έχουμε εδώ στην Αθήνα, και υβριδικά οχήματα με ή χωρί εξωτερική φόρτιση τη μπαταρία. Θα αναφερθούμε σε αυτά αναλυτικότερα. Αλλά πρώτα επιτρέψτε μου να δώσω ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με, την, με, 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 με το πώ προχωράει η ηλεκτροκίνηση ε, την περίοδο αυτή σε, σε παγκόσμια κλίμακα. Εδώ βλέπουμε τις πωλήσει των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων στην, στην περίοδο 2012-2020 και βλέπετε η μαύρη καμπύλη βλέπει, δείχνει βλέπει ότι αυτές οι πωλήσει ακολουθούν μια α, αύξουσα τάση και θα έλεγα α, έντονα αυξητική τάση όπου α, τα τελευταία χρόνια είχαμε αυξήσεις σε τήσεις του 40% και 50% παρά τις κρίσεις της διάφορης το 2020 σε παγκόσμια κλίμακα πουλήθηκαν, το τονίζω αυτό δεν κυκλοφόρησαν, πουλήθηκαν 3,24 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα αλλά αυτό είναι μόνο το 4,2% των οχημάτων που πουλήθηκαν. Συνεπώς μιλάμε ακόμα για μικρά ποσοστά και όταν τα δούμε αυτά ανοιγμένα δηλαδή όταν τα αναγάγουμε στον πληθυσμό ή στην υπόλοιπη κυκλοφορία έχουμε ακόμα μικρότερα ποσοστά. Αυτό φαίνεται στον πίνακα που βλέπουμε εδώ, ο οποίος στις αριστερά στήλες, στις μπλε στήλε, δείχνει ε, την αναγωγή ε, ανά χίλια άτομα πληθυσμού σε διάφορες χώρες του κόσμου, ε, ενώ στις δεξιά, τις ροζ, ελπίζω τα χρώματα να φαίνονται το ίδιο, εν πάση περιπτώσεις, στις ροζ στήλες, μας δείχνει την αναγωγή ανά στον αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων, σαν ποσοστό. Και βλέπω, θα αρχίσω από το τελευταίο, βλέπουμε καταρχήν ότι σαν ποσοστό στα κυκλοφορούντα οχήματα, τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά, είναι μικρά ποσοστά στις περισσότερες χώρες του κόσμου, πολύ μικρά ποσοστά, της τάξης του 1, 2, 3%, με μόνη εξαίρεση παγκόσμια, την Νορβηγία, η οποία σήμερα ή μάλλον το 2020, σήμερα μπορεί να είναι περισσότερο, μιλάμε ότι έχει περίπου το 50%, 42,42% ,42 των οχημάτων ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα. Και 15 περίπου το 100% υβριδικά. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε εμβριακό, θα έλεγα, επίπεδο. Ε, 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 έχουμε πολύ μικρό αριθμό ακόμα, γύρω στα 2-2,5 χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα που κάνει ε, ένα 0,16% των κυκλοφορούντων. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν ακόμα στην αρχή, παγκόσμια θα έλεγα, με εξαίρεση την ε, Νορβηγία, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, γενικά βρισκόμαστε στην αρχή της ηλεκτροκίνησης, αλλά η, 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 η τάση είναι ε, εντελώς αυξητική ε, και θα το δούμε λίγο και παρακάτω αυτό, ε, γιατί βάσιμα πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει στο τέλος. Εδώ δείχνω ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υποδομές φόρτισης, δηλαδή τους φορτιστές. Και κυρίως μιλάω για, τα, για τους δημόσιου φορτιστές ε, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των μπαταριών δηλαδή, ε, διότι όλοι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να φορτίζουν τη νύχτα στο σπίτι τους, αλλά αυτό παίρνει 8-10 ώρες ανάλογα με την εγκατάσταση που έχουν. Ε, μιλάμε για τις δημόσιες υποδομές φόρτισης και εδώ βλέπουμε μία... Πάλι μεικτή κατάσταση, ε, πάλι κοιτάζουμε τις δεξιές στήλε, όπου πάρουμε η, η πιο σημαντική νομίζω είναι η δεξιά-δεξιά στήλη, ε, βαθύ μπλε, η οποία δείχνει τον αριθμό των ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχημάτων ανά δημόσιο σημείο φόρτισης. Ε, τι σημαίνει αυτό. Ε, έχουμε έναν αριθμό οχημάτων ανά σημείο φόρτισης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ένα στάνταρ, ας το πούμε έτσι, κατ' ελάχιστον ένα προ 10, δηλαδή ένα σημείο φόρτιση ανά 10 ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα που κυκλοφορούν. Και βλέπουμε και πάλι ότι οι σκανδιναβικέ χώρε, πάλι Νορβηγία, Ισλανδία κτλ., είναι υψηλά, έχουν υπερβεί αυτό το ποσοστό. Αλλά υπάρχουν και ορισμένε άλλε που το πλησιάζουν. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε κάτω του 5, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι προβλέπεται στην Ελλάδα, όπω βλέπετε εδώ. μέσα στο 2021 να έχουν εγκατασταθεί 2.000 δημόσιοι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το 2025 12.000, το 2030 30.000. Και πρέπει να θυμίσω εδώ ότι ο στόχος της κυβέρνησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ηλεκτροκίνηση είναι το 2030 να έχουμε τουλάχιστον το 30% των οχημάτων ηλεκτρικά στην Ελλάδα. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα λίγο να πω για τις υποδομές φόρτισης είναι ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός των δημοσίων σημείων φόρτισης, είναι και η χωροθέτησή της και εκεί ήδη προχωρούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος, ανατίθενται ήδη σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, της χώρας, μελέτες για το πού θα τοποθετηθούν δημόσιοι φορτιστές, οι λεγόμενες μελέτες σφίο για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση του, της ηλεκτροδότησης αυτών των δημόσιων σταθμών φόρτισης διότι αυτό, αυτή η διαχείριση πρέπει να είναι ευφυής στην πράξη να επιτρέπει δηλαδή την πληρωμή από διαφορετικές κάρτες για διαφορετικούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος το κυριότερο να προσπαθεί να εξομαλύνει τις αιχμές της ηλεκτρικής ζήτησης για, μπαταρί, για φόρτιση μπαταριών και όλο αυτό είναι ένα πλέγμα Δραστηριοτήτων, το οποίο δεν το έχουμε λύσει ακόμα ε, στην, ε, στην πληρότητά του και συνεπώς η έρευνα συνεχίζεται αλλά μιλάμε για ευφυή συστήματα διαχείρισης της ε, ζήτησης για φόρτιση των μπαταριών και ένα ακόμα θέμα είναι το θέμα της διασύνδεσης των μπαταριών των ηλεκτρικών ε, αυτοκινήτων με το δίκτυο της ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ούτως ώστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τις μπαταρίες τους να αποτελούν και ένα, ε, ένα σημείο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όταν περισσεύει ε, η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά διπλά και την ηλεκτροκίνηση διότι θα δώσει ένα κίνητρο στου ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και το ε, σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Όλα αυτά είναι θέματα στο τραπέζι τα οποία μελετώνται και αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Ένα άλλο θέμα είναι οι μπαταρίες. Το θέμα που ο μέσος ε, μετακινούμενος γενικά ε, ε, εξετάζει σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η αυτονομία των μπαταριών, δηλαδή πόσα χιλιόμετρα μπορώ να κάνω με μία φόρτιση. Αυτό ε, συνεχώς βελτιώνεται. Σήμερα η πρακτική αυτονομία είναι γύρω στα 300 χιλιόμετρα και μιλάω πρακτική γιατί πολλοί κατασκευαστές δίνουν μεγαλύτερες τιμές αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι και ένα θέμα του που μπορούμε να φτάσουμε με τις υπάρχουσες ε, τεχνολογίες μπαταριών και κυρίως υλικά μπαταριών που όπως ξέρετε είναι κυρίως το λίθιο και οι μπαταρίες λιθίου έχουν ένα όριο ενεργειακής πυκνότητας το οποίο κοντεύουν να φτάσουν. Βρισκόν, βρίσκονται ήδη στα 200 με 250 watt ώρες ανά κι, κιλό και υπάρχει κάποιο όριο που μπορούν να φτάσουν αυτές τις μπαταρίες που είναι 300 με 350. Ε, πέρα από αυτό, η τιμή των μπαταριών συνεχώς μειώνεται. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί δραματικά, περίπου 10, 10 φορές. Και ήδη υπολογίζεται ότι του χρόνου το 2023 θα βρισκόμαστε περίπου, μάλλον κάτω από 100 δολάρια ανά κιλοβατόρα. Ε, το μέσο φόρτιση είναι πολύ χαμη, το μέσο κόστο φόρτιση είναι πολύ χαμηλό, διότι ε, με τι σημερινέ τιμέ Μία μπαταρία ενός σχετικά μικρού ή μεσαίου αυτοκινήτου... ...κοστίζει από 3 έως 10 ευρώ για 100 χιλιόμετρα. 10 ευρώ μάξιμου θα έλεγα, ανά 100 χιλιόμετρα. Συγκρίνεται το αυτό με το κόστος των υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και θα, φυσικά, συμφωνήσετε μαζί μου. Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι κεντρικό όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Και το θέμα αυτό αφορά τις εκπομπές συνολικού κύκλου ζωής, όπως λέμε για τα ηλεκτρικά οχήματα, όταν δηλαδή υπολογίσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του, καυσε... του θερμοκηπίου από την, ε, τους, ε, τους σταθμούς παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούμε για τις μπαταρίες. Δηλαδή δεν αρκεί αυτό καθεαυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ξέρουμε ότι έχει μηδέν ρήπους. Ε, δεν αρκεί όμως αυτό, διότι ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε για τις μπαταρίες ε, έχει ρήπους και αυτό το διάγραμμα δείχνει Πώς είναι αυτή η ρήπη. Προσέξτε, αριστερά η στήλη η κάθετος είναι οι εκπομπές ισοδύναμων γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα. ας πούμε οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ανά χιλιόμετρο, ανά χιλιόμετρο από το όχημα, σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα, ο οποίος είναι η λεγόμενη ένταση άνθρακα του δικτύου ηλεκτροπαραγωγής. Δηλαδή, το πόσο ρυπαίνει το δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής. Και εδώ πάλι έχουμε σε γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα αναπαραγόμενη κιλοβατόρα. Αν λοιπόν ε, δούμε τις καμπύλες, δηλαδή τις ευθείες γραμμές των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών οχημάτων, θα έχουμε αυτές τις ευθείες που βλέπουμε στο διάγραμμα αυτό. Ανάλογα λοιπόν με τον τύπο του ηλεκτρικού οχήματος, βλέπουμε εδώ ότι παραδείγματος χάρη παίρνω... Ε, δεν ξέρω αν, αν μπορώ να δείξω εδώ. Α πούμε αυτή η γραμμή εδώ, η οποία είναι η γραμμή για τα οχήματα εσωτερική καύση με συνθετικά καύσιμα, τα οποία θέλουν πολύ ηλεκτρο, η, ηλεκτρικό ρεύμα για να παραχθούν. Βλέπουμε ότι εδώ οι, οι εκπομπέ συνολικού κύκλου ζωή είναι αυξημένε. Ανάλογα βέβαια και με την ε, ρηπαρότητα του δικτύου ηλεκτροπαραγωγή. Εδώ έχουμε την καμπύλη των ηλεκτρικών με κυψέλε καυσίμου υδρογόνου. Και εδώ παρακάτω, αυτή εδώ η καμπύλη που δείχνω είναι ελαφρώ μπλε, αν φαίνεται. Αυτή που δείχνω εδώ είναι ηλεκτρικά με μπαταρίε. Αυτά λοιπόν τα οχήματα, τα ηλεκτρικά που κυκλοφορούν σήμερα, σε μια περίπτωση που το δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής είναι, έχει ε, ρήπου 800 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα αναπαραγόμενη κιλοβατόρα, που είναι περίπου η μέση τιμή του σημερινού δικτύου ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα. Είναι αυτή η μαύρη γραμμή που βλέπετε. Βλέπουμε εδώ, όπω το βλέπετε εδώ, ότι τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία στο συνολικό κύκλο ζωή είναι εξίσου ρηπαίνοντα με τα, τα κλασικά, τα παραδοσιακά οχήματα εσωτερικής καύσης με βεζίνα. Αυτή η καμπύλη η κίτρινη εδώ είναι των παραδοσιακών ε, οχημάτων με, με, με μηχανέ εσωτερική καύση. Και είναι προφανώ ευθεία, οριζόντια, διότι εκεί έχουμε σταθερή παραγωγή και η οποία βέβαια βγαίνει και αυτή συνεχώ μειούμενη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ ακριβώ δείχνει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι δηλαδή με τι σημερινέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγή τη χώρα, τα οχήματα τα ηλεκτρικά με μπαταρίε συνολικά δεν παράγουν λιγότερες, λιγότερους ρήπους από ότι τα συμβατικά με, καύσιμα, με υγρά καύσιμα. Και αυτό βέβαια λέει το πολύ σημαντικό, το οποίο λέμε όλοι οι συγκοινωνιολόγοι και όχι μόνο, αλλά και οι ειδικοί επί των καυσίμων και ενέργεια κλπ, ότι η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια είναι ουσιαστική και αναγκαία συνθήκη για να αποβεί η ηλεκτροκίνηση θετική για το περιβάλλον. Και όταν λέμε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως έτσι μιλάμε για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες θυμίζω και πάλι ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο εισήχθη από αυτή την κυβέρνηση πάλι τον Νοέμβριο του 2019, προβλέπει ότι μέχρι το 2028 η ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα θα έχει... Ε, γίνει πολύ, πολύ περισσότερο καθαρή από τη σήμερα διότι θα σταματήσουν να λειτουργούν ε, όλοι σχεδόν εκτός από ένα ηλιγνητική σταθμή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε σχέση με τα θέματα αυτά, τα πολύ σημαντικά θέματα αυτά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ε, του υδρογόνου κτλ. Ε, να τονίσω εδώ και να θυμίσω ή μάλλον να ενημερώσω ότι η Ακαδημία Αθηνών με πρωτοβουλία του Προέδρου του κ. Χριστοφόρου διοργανώνει μια ειδική ημερίδα την 1η Οκτωβρίου του 2021 σχετικά με την ενεργειακή αυτοδυναμία της Ελλάδος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ενέργεια και σε αυτή την ημερίδα θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Συνεχίζω λοιπόν για την ηλεκτροκίνηση. Να πω ότι με ευχαρίστηση είδαμε ότι πρόσφατα μπήκε σε εφαρμογή και το πρώτο νομοθετικό, ουσιαστικό νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση με το νόμο 4710 του 20, του Ιουλίου του 20 και το νόμο 4784 που μπήκε το, σε ισχύ τον περασμένο μήνα, το Μάρτιο του 2021 και οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα και δίνουν κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση όπως το μεγάλο πρόγραμμα κινούμε ηλεκτρικά με κίνητρα σε, για διάφορες κατηγορίες οχημάτων οι περισσότεροι από το κοινό ίσως τα ξέρουν, αλλά να τονίσω ότι το πρόγραμμα αυτό τα, α, τους πρώτους τέσσερις μήνες της λειτουργίας του πήγε αρκετά καλά αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των αιτήσεων ήταν για ηλεκτρικά ποδήλατα. Ε, το 77% ήταν για ηλεκτρικά ποδήλατα αλλά υπήρχαν 10.000 αιτήσεις για επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων. Και όπως είπα προηγουμένως ο στόχος είναι να φτάσουμε το 30% των κυκλοφορούν οχημάτων στη χώρα να είναι ηλεκτρικά το 2030. Ο, το νομοθετικό πλαίσιο που μπήκε ε, βεβαίως χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζεται διορθώσεις ανάλογα με το πώς προχωρεί και το πώς υλοποιείται. Εδώ έχω ορισμένες προτάσεις σχετικά με πιθανά διορθωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να μπουν, αλλά δεν θα μπω σε, με λεπτομέρεια στο θέμα αυτό διότι ε, ο χρόνος πιέζει λίγο. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να παρακολουθείτε η αγορά, να βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα κίνητρα, πώς πηγαίνουν τα μέτρα και να γίνονται διορθωτικές κινήσει και όλο αυτό μέχρι να ε, φτάσουμε στη λεγόμενη κρίσιμη μάζα διότι βεβαίως δεν θα υπάρχουν για πάντα τα κίνητρα. Τα κίνητρα γίνονται για να ξεκινήσει μια νέα τεχνολογία, να ριζώσει, να πιάσει δηλαδή ορισμένες βάσεις που θα την κάνουν βιώσιμη. Και βιώσιμη τεχνολογία όπως είναι η ηλεκτροκίνηση σημαίνει να υπάρχει ένας μίνιμουμ ε, minimum θα έλεγα αριθμό κυκλοφορούν οχημάτων και θα έλεγα ότι ο στόχος του 30% το 2030 έχει βεβαίως ε, ξεπεράσει, φτάνει και ξεπερνάει αυτό το βιώσιμο, ε, την κρίσιμη μάζα βιώσιμης ηλεκτροκίνησης, Παρ' όλα αυτά, όμως, θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος εάν ε, 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 ικανοποιηθούν ορισμένοι παράγοντες, στους οποίους θέτω εδώ. Το πρώτο είναι οι πολιτικές και τα μέτρα των κυβερνήσεων. Αυτό είναι δεδομένο και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει δεδομένη η πολιτική για προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ε, η Κίνα είναι ένα, ένας άλλος μεγάλος έτσι, παράγον παγκόσμιο ο οποίος προωθεί ενεργά την ηλεκτροκίνηση με πολλών ειδών μέτρα πολλά από τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει την προωθεί η και τελευταία και οι ΗΠΑ με την παρούσα και ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ταχθεί ενεργά υπέρ της ηλεκτροκίνησης. Ο δεύτερος παράγον είναι η αυτοκίνητοβιομηχανία και γενικά το πώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες προωθούν την ηλεκτροκίνηση στα νέα μοντέλα τους, τι προσφέρουν και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι όχι όλες, αλλά οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ενστερνιστεί την πολιτική της ηλεκτροκίνησης και προσφέρουν ικανοποιητικές προσφορές για νέα μοντέλα. Τρίτον, το κόστος κτήσης του οχήματος και το κόστος των παραδοσιακών καυσίμων το πρώτο είναι προφανέ. Αλλά το δεύτερο ε, αφορά το ότι όσο ακριβένουν τα παραδοσιακά καύσιμα, ε, τόσο προφανώ υπάρχει ένα κίνητρο για, να, για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Οι υποδομέ φόρτιση είναι ένα πολύ σημαντικό παράγον και ήδη αναφέρθηκα στα θέματα που αφορούν τι υποδομέ φόρτιση. Δεν είναι δηλαδή απλά να φτιάξουμε σταθμού φόρτιση, είναι πού θα του φτιάξουμε και πώ θα του διαχειριστούμε, που είναι πολύ σημαντικό. Πέμπτο παράγον είναι η διασύνδεση των ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο των, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο, αλλά γίνεται και πρέπει να γίνει. Η Τέσλα, η Αμερικανική, είναι αυτή η οποία έχει ξεκινήσει αυτή την ιδέα και την προωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτον, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μπαταριών, για τις οποίες επίσης αναφέρθηκα και οι οποίες έχουμε βάσιμες, αν θέλετε, ελπίδες ότι σύντομα θα φτάνουν αυτονομία, πρακτική αυτονομία, 400 και 450 χιλιόμετρα για μία φόρτιση και συνεπώς θα λυθεί το θέμα αυτό. Και τέλος, η ύπαρξη των εξειδικευμένων συνεργείων επισκευής και συντήρησης που ισχύει για κάθε νέα τεχνολογία αν και για τα ηλεκτρικά οχήματα η συντήρηση είναι πολύ απλούστερη και ευκολότερη από ό,τι στα οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης και συνεπώς ίσως και αυτό αλλά θα χρειαστεί μια επανεκπαίδευση στα θέματα αυτά Τελειώνω τα θέματα της ηλεκτροκίνησης, αναφερόμενος στις άλλες μορφές ηλεκτροκίνησης που είπα, δηλαδή πέρα από τα οχήματα τα ηλεκτρικά με μπαταρία, στα πρώτον τα οχήματα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο. Αυτό, εφόσον μιλάμε για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από καλώδια όπως είναι με τα τρόλεϊ, δεν νομίζω ότι έχει μέλλον, διότι προφανώς και πολύ δικαίω θα υπάρξει αντίδραση για τι αρνητικέ επιπτώσει στο περιβάλλον λόγω των καλωδίων κλπ. Και, λοιπά, και δεν προσφέρει την αυτονομία που θέλει ο άλλο για την κινητικότητά του. Υπάρχει όμω η τεχνολογία τη επαγωγική ε, μεταβίβαση του ηλεκτρικού ρεύματο στο όχημα, χωρί δηλαδή καλώδια. Αλλά αυτή η τεχνολογία, αυτή η τεχνολογία τη επαγωγική μεταβίβαση του ηλεκτρισμού δεν είναι καινούρια. Είχε πρώτο, πρώτο, αν θέλετε, αναφερθεί από τον ίδιο τον Τέσλα. Αλλά έχει ατόνιση για πολλά χρόνια και τώρα πλέον ε, διερευνάται και ερευνάται εντατικά ε, και αναμένουμε αποτέλεσματα που πιθανόν να την κάνουν πρακτικά, χ, πρακτικά χρήσιμη. Τα υβριδικά ηλεκτρικά είναι εδώ και είναι εδώ δυνατά, θα έλεγα, διότι πολλοί προτιμούν τα υβριδικά, διότι έχουν την ασφάλεια του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το μυστικό εδώ είναι και το μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι τα υβριδικά για να λειτουργήσουν εποφελώς προς το περιβάλλον, σαν ηλεκτρικά δηλαδή, πρέπει ο ιδιοκτήτης να, χρησιμοποιεί, να τα χρησιμοποιεί με την μπαταρία, που σημαίνει πρέπει να φορτίζει την μπαταρία, να μπορεί να χρησιμοποιεί την μπαταρία και να τα χρησιμοποιεί ως ηλεκτρικά. Αυτό δυστυχώς έχει παρατηρηθεί ότι δεν γίνεται συνήθω. Και γι' αυτό εμείς οι του τουλάχιστον λέμε ότι τα υβριδικά μπορεί να προσφέρουν μία, αν θέλετε, πρόσθετη αξιοπιστία και ε, έτσι, ανακούφιση στον οδηγό, επειδή έχουν το backup τη μηχανή εσωτερική καύση, αλλά δεν προσφέρουν τα ωφέλη τα οποία θα θέλαμε. Και τέλο, είναι τα ηλεκτρικά με κυψέλε καυσίμου, το υδρογόνο, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, έχουν μέλλον, διότι είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι, έχουν μεγαλύτερη αυτονομία μέχρι 600 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα. Το γέμισμα είναι 2-3 λεπτά με υδρογόνο. Συνεπώ έχει μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τη φόρτιση τη μπαταρία. Αλλά και γενικότερα το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτούς σαν καύσιμο. είναι, θα έλεγα και θα τολμούσα να πω ότι είναι ίσω το καύσιμο του μέλλοντο. Και σε αυτό θα, αναφερθώ, θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην ημερίδα που προανέφερα τη 1η Οκτωβρίου. Έρχομαι τώρα στι αυτόνομε μεταφορέ. Αυτόνομε μεταφορέ σημαίνει η κίνηση οχημάτων με οδηγό. Και όταν το πρωτοάκουσα αυτό σε ένα μεγάλο διεθνέ συνέδριο πριν από περίπου 12 χρόνια, 10-12 χρόνια άρχισε να συζητείται αυτό το θέμα, διερωτήθηκα αμέσω γιατί, ε, γιατί τα θέλουμε. Θα αναφερθώ λοιπόν στο γιατί τα θέλουμε, εκτενέστερα αμέσω, αλλά πριν από αυτό να δώσω έναν ορισμό τη αυτονομία που δίνεται από την Διεθνή Ένωση των Μηχανικών Αυτοκίνησης, την περίφημη ΣΑΕ, η οποία ορίζει πέντε επίπεδα αυτονομίας. Το επίπεδο 1 είναι η λεγόμενη υποβοήθηση του οδηγού. Αυτή υπάρχει ήδη εδώ. Στα περισσότερα μοντέλα υπάρχουν συστήματα βοή, η βοήθεια του οδηγού. Παραδείγματο χάρη, το πιο απλό, το ξέρουμε όλοι, είναι το λεγόμενο το, το cruise control. Όπου πατάς το κουμπί και μπορεί να πηγαίνει με μια σταθερή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο κτλ. Το δεύτερο επίπεδο αυτονομία είναι η, μερική, η λεγόμενη μερική αυτονομία, στην οποία ο οδηγό αναθέτει στο όχημα μια συγκεκριμένη διαδικασία πιο πολύπλοκη από το cruise control και το όχημα την εκτελεί. Έτσι, παράδειγμα, η, ας πούμε, η αυτόμα, το, αυτό, το αυτόματο παρκάρισμα, το αυτό, η αυτόματη στάθμευση ή το, ε, αυτό το parking assist, όπως το λέμε. Πολλά οχήματα πάλι σήμερα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το τρίτο επίπεδο λέμε, είναι η αυτονομία με προϋποθέσεις, δηλαδή το conditional automation που λέμε, στην οποία ορίζουμε μία περιοχή, και μπορεί το, δώσουμε, να δώσουμε αυτονομία στο όχημα για μία συγκεκριμένη περιοχή, παραδείγματος χάρη για τον αυτοκίνητόδρομο, από Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής, και πλέον ο οδηγός δεν ασχολείται. Πάντως όμως, πάντα έχει την δυνατότητα να παρέμβει και να αναλάβει το όχημα. Το επίπεδο αυτονομίας 4 είναι υψηλή αυτονομία έχει πολύ περισσότερο, το, το, όχημα έχει πλήρη εικόνα του περιβάλλοντο, ξέρει τι γίνεται παντού και μπορεί να οδηγήσει πλήρω αυτόνομα, αλλά πάντα ο οδηγό επιτηρεί, πάντα ο οδηγό μπορεί να παρέμβει. Και το τέλο, το επίπεδο 5, που είναι η πλήρη αυτονομία, ε, ε, με μηδενική παρεμβολή του οδηγού, εκεί πλέον ο οδηγό δεν μπορεί να παρέμβει και να θέλει στο όχημα. Το όχημα αποφασίζει μόνο του, ε, απλώς απλώ δίνει τον τελικό προορισμό και σε πάει εκεί που, που θέλει. Με τον καλύτερο τρόπο που αυτό νομίζει. Διότι υπάρχουν οι αλγόριθμοι, οι οποίοι και εδώ είναι και η μεγάλη δυσκολία, βέβαια, για αυτά τα, τεσ, τα δύο τελευταία επίπεδα αυτονομίας. Είπα όμω να πω ορισμένα πράγματα γιατί τα θέλουμε αυτά και γιατί μιλάμε για αυτά και γιατί έχουν αρχίσει να είναι ήδη στη ζωή μας. Πρώτον, η ασφάλεια. Τα περισσότερα ατυχήματα στο δρόμο γίνονται σήμερα από... Λάθος του οδηγού, δηλαδή πάνω από το 90% περίπου των ατυχημάτων, των οδικών ατυχημάτων, οφείλονται σε λάθος του οδηγού. Το ανθρώπινο λάθος μετά. Αυτόνομα οχήματα βεβαίως θα, ε, θα μειωθεί, αν θα είναι αυτόνομο, θα, αν θα είναι λάθος ανθρώπινο θα είναι λόγω λάθους στον κώδικα που γράψαμε, ή ξέρω εγώ λάθος στην, ε, στον αλγόριθμο που μπήκε στον, ε, στο, στο όχημα. Το δεύτερο θέμα είναι η περιβαλλοντική βελτίωση, διότι θα υπάρξει μείωση τη κυκλοφοριακή συμφόρηση, λιγότερο αριθμό οχημάτων στον δρόμο έτσι και πιο ομαλή κυκλοφοριακή ροή. Ένα τρίτο όφελο θα είναι η αύξηση τη κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού δικτύου. Διότι πράγματι θα υπάρξει μείωση των αποστάσεων μεταξύ των οχημάτων, αλλά το κυριότερο θα απελευθερωθούν χώροι που σήμερα κυρίω Χρησιμοποιούνται για στάθμευση των οχημάτων, θα απελευθερωθούν διότι δεν θα χρειάζονται πλέον και αυτό είναι ένα μεγάλο όφελο. Τέταρτον, η άνεση των επιβατών. Αυτό είναι προφανέ. Θα υπάρχει άνεση, αλλά θα υπάρχει και πιθανόν και ανία των επιβατών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ίσω αρνητικό. Ε, ε, πέμπτον και πολύ σημαντικό, η παροχή κινητικότητα σε ομάδε που τη στερούνται, όπω τα αμαία, όπω οι ηλικιωμένοι, που δεν μπορούν να οδηγήσουν σήμερα. Μείωση κόστου μεταφορά, ιδίω για τα εμπορεύματα τα οποία θα γίνονται χωρίς οδηγό, αυξημένη παραγωγικότητα σε ειδικέ περιοχές όπως κέντρα logistics, αεροδρόμια κτλ. Και τέλος, αυξημένη προσβασιμότητα στα κέντρα των πόλεων και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Αυτά είναι μερικά από τα ωφέλη της αυτόνομης οδήγησης και γι' αυτό ήρθε και στη ζωή μας. Και έχει μπει στη ζωή μας αρκετά. Θα έλεγα όχι μόνο στα οδικά επιβατικά οχήματα, τα οποία πλέον μπαίνουν έτσι, δυναμικά, αλλά και στα οδικά εμπορευματικά, δηλαδή έχουμε, ε, όπως βλέπουμε εδώ δεξιά, κονβόι ε, φορτηγών αυτοκινήτων στους αυτοκινητοδρόμους, ήδη κυκλοφορούν αυτόνομα, ιδίως στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους των ΗΠΑ. Στους υδροδρόμους, τα αυτόνομα οχήματα είναι εδώ και δεκαετίες ε, στην πράξη. Παραδείγματο χάρη, σήμερα υπάρχουν 46 γραμμέ μετρό παγκόσμια που λειτουργούν χωρί οδηγό, εντελώ αυτόνομα. Αλλά και στα άλλα μεταφορικά μέσα, δηλαδή και στα θαλάσσια και στα εναέρια, αυτόνομα πλοία. Παραδείγματο χάρη, μελετώνται ερευνητικά σήμερα και εφαρμόζονται πιλωτικά όπως αυτά που βλέπουμε στη φωτογραφία που είναι μοντέλα πλοίων αυτόνομων για εμπορευματικές μεταφορές αλλά και στις εναέριες μεταφορές πέρα από το γεγονός βέβαια ότι όλα μας τα αεροπλάνα είναι αυτόνομα οχήματα διότι μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς Pilot, έτσι, είναι με, με τον αυτόματο πιλότο, αλλά υπάρχουν ε, αυτόνομα οχήματα, τα οποία, ε, μικρά εναέρια δηλαδή ταξί, τα οποία χρησιμοποιούνται ε, σε περιοχέ στο Ντουμπάι και μία-δύο άλλε περιοχέ του κόσμου, αλλά και για διανομέ εμπορευμάτων, όπω αυτό δεξιά που βλέπετε τη Amazon. Συνεπώ τα αυτόνομα οχήματα και η αυτονομία είναι εδώ ήδη και κυκλοφορούν πιλωτικά στι πόλει μα και στους δρόμους μας για πάνω από 10 χρόνια. Σήμερα εδώ δείχνω ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών τέτοιων σε διάφορες πόλεις του κόσμου, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε αυτά και απλώς να σημειώσω ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2020 είχαν καταγραφεί 136 πόλεις στον κόσμο που κυκλοφορούσαν, υπήρχαν Αυτόνομα οχήματα σε πιλωτική βέβαια έτσι, εφαρμογή, δοκιμαστικά αν θέλετε, ερευνητικά κυκλοφορούσαν στις πόλεις αυτές και υπάρχει ένας παγκόσμιος διαδραστικός χάρτης σε αυτό το, 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 το site του διαδικτύου που βλέπετε από την Bloomberg και το Ινστιτούτο Aspen που δείχνει κάθε μέρα πώς εξελίσσονται αυτές οι πιλωτικές εφαρμογές και σε ποιες χώρες του κόσμου γίνονται. Συνεπώς τα, τα αυτόνομα οχήματα είναι εδώ. Παραμένουν όμως αρκετά βήματα μέχρι την καθολική αποδοχή και χρήση τους και γι' αυτό και σε αυτά τα βήματα θα ήθελα να αναφερθώ. Πρώτον, ακόμα παραμένουν σημαντικά θέματα να λυθούν σχετικά με την αξιοπιστία και την τεχνολογική οριμότητα αυτής της τεχνολογίας. Μιλάμε για θέματα τα οποία ε, πρέπει να ελεγχθούν και να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν πλήρως ε, οι αισθητήρε, τα συστήματα όρασης, ε, λήψη αποφάσεων, για την κίνηση. Ε, τα, τα, συστήματα διαπαφή ανθρώπου οχήματο, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και βεβαίω οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ απάνω στα αυτόνομα οχήματα. Που πρέπει να σα πω ότι αν το, το τελειότερο συμβατικό όχημα σήμερα έχει περίπου γύρω στου 80 με 100 εκατομμύρια γραμμέ κώδικα στον υπολογιστή του, ένα αυτόνομο όχημα θα έχει πάνω από 300 εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Καταλαβαίνετε ότι πώ αυτά πρέπει να ελεγχθούν πλήρω και να είναι σίγουρα. Λοιπόν, αυτό προχωρεί και γίνονται συνεχώ έρευνε. Και... Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι για, κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικό από το πρώτο, είναι ο καθορισμό των ηθικών κανόνων βάσει των οποίων θα δημιουργηθούν οι τελικοί αλγόριθμοι λήψη αποφάσεων για το όχημα. Το όχημα, όπω είπα, μπορεί να είναι αυτόνομο, αλλά θα λειτουργεί βάσει. Ενό λογισμικού το οποίο <coughs> θα, το θα του διατεθεί. Αυτό το λογισμικό πρέπει να πάρει ορισμένε οδηγίε σχετικά με το τι αποφάσει πρέπει να παίρνει. Ένα παράδειγμα που δίνω εδώ είναι: όταν βρεθεί ένα, ένα, ένα ζώο στο δρόμο, παραδείγματο χάρη, ε, τι απόφαση πρέπει να πάρει το αυτόνομο όχημα, να, να σκοτώσει το ζώο ή να χτυπήσει ένα δέντρο με κίνδυνο στη ζωή των επιβατών, ε, ή στην καλύτερη περίπτωση να, 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 να χτυπήσει το κράσπεδο. Ε, και πολύ περισσότερο, βέβαια, όταν είναι ένα πεζό στον δρόμο και κινδυνεύει να το χτυπήσει. Και πολλά άλλα θέματα τέτοια, τα οποία εγώ λέω ηθικού κανόνε, τα οποία πρέπει να λυθούν και όχι μόνο να λυθούν, πρέπει να συναποφασιστούν και πρέπει να συναποφασιστούν κατά κάποιο τρόπο, ε, ε, αν όχι παγκόσμια, τουλάχιστον. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, δεν μπορεί μία χώρα μόνο, αλλά πρέπει ένα γκρουπ χώρων, όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω δεν ξέρω, τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Ένα τρίτο θέμα είναι η ύπαρξη ενό εξειδικευμένου και σαφού ρυθμιστικού πλαισίου. Νομικού πλαίσιου, το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα ε, σχετικά με το ποιο έχει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματο, ε, η ασφαλιστική κάλυψη που πρέπει να υπάρχει, αρχέ αδειοδότηση, ποιο αδειοδοτεί, ποιο επιβλέπει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται και θα δείτε λίγο παρακάτω ότι έχουν ήδη μπει ορισμένες βάσεις αλλά παραμένουν, μπαίνουν ακόμα να γίνουν αρκετά σε αυτό το θέμα. Τέταρτο θέμα, επίση σημαντικό, το θέμα τη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τη ιδιωτικότητα, αλλά και τη κυβερνοασφάλεια η οποία πρέπει να υπάρχει για τα αυτόνομα οχήματα. Φανταστείτε, εάν έχουμε ένα hacker ο οποίο μπορεί να μπει και να αλλάξει το λογισμικό ή να δώσει εντολές λάθος ή να δεν ξέρω τι. Ε, ε, να, 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 να κάνει χάος στις τηλεπικοινωνίες. Και ούτω καθεξής, ε, τα οχήματα που κυκλοφορούν στον δρόμο αυτόνομα προφανώς θα δημιουργήσουν ατυχήματα, θα δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να είναι σχεδόν 100% σίγουρο πριν μπορούμε να πούμε ότι θα κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Και τέλο, το κόστο των οχημάτων και του εξοπλισμού, το οποίο δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό, διότι όλε οι νέε τεχνολογίε ξεκινάνε ακριβά και σιγά σιγά πέφτει το κόστο και πέφτει σε επίπεδα λογικά. Και βεβαίω η αποδοχή από του τελικού χρήστε και του εμπλεκόμενου φορεί, που πρέπει να πω εδώ ότι σημειωτέρων σε όσε έρευνε έχουν γίνει ε, του κοινού σχετικά με την αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων, και δύο από αυτέ έχουν γίνει και στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δεν είναι αρνητικά. Ο κόσμος τα βλέπει σχετικά καλά. Αν και δεν ξέρει την τεχνολογία βέβαια, δεν έχει πείρα από αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες αντιδράσεις είναι καταρχήν θετικές. Η, ε, πέρα από τα θέματα που είπα, απλώς να δείξω εδώ τη γνωστή, την γνωστή καμπύλη Gardner αναδυόμενων τεχνολογιών και να πω ότι αυτή τη στιγμή τα, 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 τα αυτόνομα οχήματα βρισκόνται σε αυτό που λέμε κορυφή των διογκωμένων προσδοκιών της καμπύλης Gardner. Διότι Ξεκίνησε σαν καινοτομία πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια περίπου. Μπήκε μέσα η Google, μπήκαν τέτοιε εταιρείε και τα προώθησαν σαν καινοτομία. Έφτασαν σε ένα επίπεδο πλέον όπου έχουμε πραγματικά διωγγωμένε προσδοκίε. Αλλά σύμφωνα με την εμπειρία άλλων νέων τεχνολογιών, και αυτά δείχνει η Καμπύλη Γκάρτνερ, ε, ε, ακολουθεί μετά από αυτό αυτό το οποίο λέμε τάφρο απογοήτευση. Δηλαδή, μια νέα τεχνολογία και θυμίζω εδώ το παράδειγμα του υπερηχητικού αεροσκάφους, του Concorde, το οποίο ξεκίνησε σαν καινοτομία, μπήκε στην αυτή και τα λοιπά, και τελικά πλέον έτσι εγκαταλείφθηκε για λόγους διότι πλέον οι χρήστες δεν το βρήκαν αρκετά Cost benefit, ας το πούμε, ικανοποιητικό. Αυτό λοιπόν ότι ε, το θέμα που θέλω να, να δείξω εδώ είναι ότι η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων πρέπει ακόμα να ξεπεράσει αυτό που λέμε μετάφορα απογοήτευση πριν προχωρήσει στην ας πούμε ορίμανση και την ε, ε, πλήρη υλοποίηση. Και... Δύο λόγια όσον αφορά το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Όσον ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το, το 2019 δημιουργήθηκε αυτή η ειδική πλατφόρμα προώθησης της αυτόνομης κινητικότητας, η οποία αποτελείται από 100 ειδικού όλων των ε, δυτικοτήτων δι, από 25 χώρες, ε, αλλά οι διάφορες χώρες μέλη λαμβάνουν τη δική τους νομοθεσία, και μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι οι πιο προχωρημένοι αυτή τη στιγμή στα θέματα αυτά υπάρχει ειδική καταγραφή της νομοθεσίας για ταυτόνομα σε μια βάση δεδομένων που έχει στήσει η, το National Conference of State Legislatures, το NCSL και που μπορεί κανένας να το βρει εύκολα στο διαδίκτυο. Στην Ελλάδα το πρώτο βήμα έγινε πρόσφατα, τον περασμένο μήνα. Δηλαδή με το νόμο 20, 4784 <coughs> του Μαρτίου του, 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 του 2021 ο οποίος νόμος ήταν του Υπουργείου Μεταφορών και αφορούσε την μικροκινητικότητα και τα σχέδια ε, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μπήκε και ένα άρθρο, το άρθρο 42, το οποίο επιτρέπει την κυκλοφορία αυτόνομων γιοταχή και λεωφορείων στην Ελλάδα, ε, Βεβαίω, ω πιλωτικέ εφαρμογέ ακόμα, όχι πλήρω δηλαδή, αλλά το επιτρέπει. Και το επιτρέπει μέσα σε όλη την κυκλοφορία ελεύθερα. Δηλαδή, όχι μόνο σε περιορισμένε λωρίδες όπω το παρελθόν, αλλά γενικότερα σε όλη την κυκλοφορία, την οδική κυκλοφορία. Αυτό, όμω, που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα είναι. Πρώτον, η σύσταση ενό ειδικού συμβουλίου εμπειρογνωμόνων για την αυτόνομη κινητικότητα και στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα ίσω του CCAM τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκπόνηση ενό στρατηγικού σχεδίου τριακονταετία, δηλαδή ενό μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για το πώ θα και πώς θα εισέλθει η αυτόνομη κινητικότητα στην Ελλάδα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε έγκαιρα και μπορούμε να το κάνουμε άμεσα χωρίς να περιμένουμε πάντοτε όπως συνήθως γίνεται έτσι, εκ των υστέρων και ουραγή σε ορισμένα θέματα εξελίξεων. Ε, τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην μεγάλη και εκτεταμένη έρευνα η οποία γίνεται στη, για τα θέματα της αυτόνομης κινητικότητας σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπετε... Ε, ορισμένα από τα ερευνητικά προγράμματα της τελευταίας δεκαετίας που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια και του Horizon 2020 αλλά και προηγούμενων προγραμμάτων. Αλλά το κυριότερο θέλω να πω ότι τον περασμένο χρόνο ξεκίνησε ένα μεγάλο ερευνητικό έργο με το ακρονίμιο SHOW. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό στα επόμενα. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο πιλωτικό έργο αυτόνομη κινητικότητα στην Ευρώπη, προπολογισμού 25 εκατομμύριων ευρώ, και το οποίο το συντονίζει ελληνικό φορέα το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, με το οποίο όπως ξέρετε έχω την τιμή να είμαι συνδεδεμένος ε, σ, και με το έργο αυτό και γενικότερα και συνεπώς νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το μεγαλύτερο πιλωτικό έργο στην αυτόνομη κινητικότητα στην Ευρώπη σήμερα έτσι, συντονίζεται σαν τεχνικό συντονιστής ε, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών. Το όνομα σημαίνει αυτό, Shared Automation Operating Models, λοιπόν, δεν έχει σημασία. είναι ε, ε, περίπου 70 εταίροι στο έργο αυτό, ερευνητικοί εταίροι, μεγάλες εταιρείε ε, από την αυτοκίνητο βιομηχανία, από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα κτλ. Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερα χρόνια, τελειώνει στο τέλος του 2023 και όπως είπα ο τεχνικός, τεχνικός συντονιστής είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών και γενικός administrative management, έχει το UATP, είναι η Διεθνή Ένωση Δημοσίων Συγκοινωνιών. Ε, προβλέπονται γύρω στι ε, 100 εφαρμογέ σε 20 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί δύο χρόνια να, να τρέχουν, να κυκλοφορούν αυτόνομα οχήματα. Ε, συνολικά 74 αυτόνομα οχήματα. Υπολογίζεται ότι θα μετακινηθούν με αυτά περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτε και θα ερευνηθούν όλε, ή μάλλον όχι πολλέ μορφέ υπηρεσιών που μπορούν να δοθούν με βάση τα αυτόνομα οχήματα. Ε, ήδη όμω στην Ελλάδα υπάρχει μία πιλοτική υπήρξε μία πιλωτική εφαρμογή, αυτή ήταν στα Τρίκαλα. Ε, τα Τρίκαλα πρέπει να πω ότι έχουν εξελιχθεί σε μια έξυπνη πόλη και μάλιστα θα έλεγα ίσως σε μια έξυπνη δημοτική αρχή διότι έχει από πολλές, ε, ίσως δύο δεκαετίες, εφαρμόσει εφηή συστήματα μεταφορών και τα υπάρχουν συνεργασίες επανειλημμένα με το Δήμο Τρικαίων ε, αλλά το 2016 σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ΕΠΣΕΗ και το ερευνητικό έργο City Mobile 2, εγκατέστησαν αυτό που βλέπετε, το, ε, το λεωφορείο, το, το, το ηλεκτρικό λεωφοριάκι, το οποίο ε, ε, κυκλοφόρησε εκεί για πέντε μήνες σε μια ειδική γραμμή, σε μια ειδική λωρίδα κτλ. Και, και όπως είπα για το θέμα του. Ε, ε, του με το σοου, θα εγκατασταθούν πιλωτικά και στη Θεσσαλονίκη και στα Τρίκαλα πάλι αυτόνομα οχήματα ε, από τις αρχές του 2022, από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Συνεπώς, το θέμα προχωρεί ε, και η Ελλάδα μπορεί και εδώ, ε, όχι σαν την ηλεκτροκίνηση να, να ακολουθεί, αλλά να πρωτοπορήσει. Γιατί όχι και νομίζω ότι αυτό που είπα προηγουμένως με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών είναι μια πρωτοπορία. Και έρχομαι εδώ στο τελευταίο, στην τελευταία παρουσίαση που ήθελα να δείξω σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή έναν οδικό χάρτη για τα αυτόνομα οχήματα το, το οποίο μελέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την έρευνα των οδικών μεταφορών το European Road Transport Research Advisory Council ΕΡΤΡΑΚ και ο οποίος δείχνει εδώ όπως βλέπετε καταρχήν για, τις πρώτα, για τα πρώτα επίπεδα αυτονομίας δηλαδή το 1, 2 κτλ. Είμαστε ήδη εδώ. Από το 2022 κυκλοφορούν πολλά ε, έτσι, αυτοκίνητα με μεγάλο ε, ε, βαθμό αυτονομίας 3, 4, ε, με, 2, 3. Αλλά 4 και 5, τα επίπεδα αυτονομία 4 και 5 προβλέπεται να έρθουν αργότερα. Το επίπεδο αυτονομία 5, που είναι τα πλήρω αυτόνομα οχήματα, προβλέπεται για μετά το 2035. Αλλά θα έλεγα και λόγω κορονοϊού και λόγω πανδημία και όλα αυτά, ίσω και λίγο παραπέρα από αυτό. Ο χρόνο αυτό όμω χρειάζεται για να γίνουν όλε αυτέ οι προετοιμαστικέ λειτουργίε τι οποίε είπα. Και με αυτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω την παρουσίασή μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την εξαιρετική και πολύ καταδοπιστική ομιλία σας. Λύεται η συνεδρία.